Τώρα μαζί μας έχουμε στο στούντιο τον συνάδελφο και για χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα, Στέλιο Χρυσοστομίδη. Είναι υποπροβουλευτής με το ΚΕΚΑ ΑΚΕΛ μαζί. Καλησπέρα. Υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΕΚΑ ΑΚΕΛ μαζί. Μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα. Το λέω όλο γιατί είναι μακροσκελές. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα τα θέματα, αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που δείχνουν όλες οι έρευνες ότι είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των Ελλήνων πολιτών. Έτσι. Αυτό που είναι στην κορυφή στα πρώτα θέματα του διαλόγου πριν από τις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Την ακρίβεια. Λοιπόν, άκουσα και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο, άκουσα και τον κύριο Κασελάκη και θα πρέπει τώρα να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε όλους τους αρνητικούς δείκτες. Επίσης, είναι σχεδόν πρωταθλήτρια, είναι στην προτελευταία θέση ανάμεσα σε 84 χώρες που καταγράφει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Έτσι, όχι να το επικαλούμε θα όπου μας βολεύει, να το επικαλούμε θα και εκεί που δεν μας βολεύει. Και είναι 83η, δηλαδή μόνο το Μπουρουντί είναι από κάτω και από πάνω είναι χώρες που ούτε καν φαντάζεστε. Λοιπόν, στη διάθεσή σας όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα να πάμε στην οικονομία, γιατί μας λένε δυστυχώς πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν, ακούστε τι έχει καταφέρει σε αυτή την τετραετία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μείωση της αγοραστικής δύναμης στα τελευταία τρία χρόνια κατά 64%, παρακαλώ. 49% των συμπολιτών μας, κύριε Μαραβελίδη, ζουν σε συνθήκες οικονομικής και υλικής επισφάλειας. 23% μένει με συγγενείς και φίλους λόγω αδυναμίας διατήρησης του να πληρώνουν για το σπίτι. 75% των συμπολιτών μας έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του λόγω οικονομικής δυσχέρειας. 71% δυστυχώς μένει σε κρύες συνθήκες στα σπίτια του λόγω του ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τη θέρμανση. 38% παρακαλώ μείωσαν τα γεύματα λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. 35% δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τις πρώτες 10-15 μέρες φεύγει ο μισθός. Και 47% αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα για τα παιδιά τους. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία σοκάρουν. Δυστυχώς για την ελευθεροτυπία και εκεί ξέρετε το ράπισμα που φάγαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι, και για το θέμα της δικαιοσύνης και για το θέμα της ελευθεροτυπίας. Πριν πάμε στα της δικαιοσύνης, επειδή είπαμε για την ακρίβεια, από ό,τι καταλαβαίνω εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό που λέει η κυβέρνηση περί οικονομικού θαύματος. Θα ρωτήσω όμως για την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν. Κοιτάξτε. Κύριε Μαραβελίδη, νομίζω ότι πρέπει να απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σώα στα σφρένας. Δηλαδή τώρα το θυμήθηκε αυτό να την κάνει αυτή την επιστολή. Δηλαδή λίγο πριν τις ευρωεκλογές και σε μία απερχόμενη πρόεδρο. Δηλαδή τώρα κατάλαβε ο Πρωθυπουργός, κύριε Μαραβελίδη, ότι είναι δυνατόν να κατάλαβε την ασύμμετρη δύναμη των πολυεθνικών. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ένα προϊόν που πωλείται 250 ευρώ στη Γερμανία, στην ίδια πολυεθνική στην Ελλάδα, που έχει το 1/4 του μέσου μισθού του Γερμανού, πωλείται 560 ευρώ. Δηλαδή, αντί να το πουλάνε εδώ πιο φθηνά, διότι έχει συρρυκνωθεί η αγοραστική δύναμη, όπως σας διάβασα από τα στοιχεία του Έλληνα, το πουλάνε και 4 φορές πιο πάνω. Mm-hmm. Και τώρα τα θυμήθηκε αυτά ο Πρωθυπουργός, λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Νομίζω θα εισπράξει πολλά, κύριε Μαραβελίδη. Και θα εισπράξει πολλά γιατί έχει από πίσω Εύβοια καμένη, Ρόδο καμένη, Εύρο καμένο. Δηλαδή θα μετατρέψουμε μια ενδεχόμενη κίνηση των Τούρκων σε υγιεινό περίπατο. Όλυμπο, παντού φυτρώνουν ανεμογεννήτριες, για τη Θεσσαλία τα ξέρετε. Και ρωτάω πραγματικά, η πρώτη του κίνηση ποια ήταν όταν βγήκε στην κυβέρνηση? Ήταν να απολύσει τους εποχικούς δασοπυροσβέστες. Mm-hmm. Γιατί δεν ζήτησε, κύριε Μαραβελίδη, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεγόταν επί 17 ημέρες ο Εύρος? Γιατί οι φωτιές στην Ελλάδα σβήνουν μόνο σε θάλασσα και στα σύνορα? Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Είναι τραγικά, αλλά πρέπει να απαντηθούν. Και ο κόσμος, εάν νομίζει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, ας συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει. Αν όχι, θα πρέπει να το εκδηλώσει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, έχει καεί όλη η Ελλάδα, έχουμε όλα αυτά που σας είπα. Έχουμε μια οικονομία στα τάρταρα, σας διάβασα. Έχουμε το σκάνδαλο με τα funds, που πλέον με μια ρύθμιση, την ξέρετε γιατί προς τιμήν σας, εδώ στο κανάλι μου, γιατί είμαι στα παλιά μου λιμέρια. Στο κόντρα, προς τιμήν σας το έχετε παίξει αυτό το θέμα. Πλέον δεν μπορούμε να μαθαίνουμε τα τιμήματα που φεύγουν τα σπίτια των συμπολιτών μας με μια ρύθμιση που έκανα. Όλα αυτά θα τα διορθώσουμε. Αν μας δώσει την ευκαιρία ο κόσμος και βγάλουμε έστω και έναν ευρωβουλευτή, θα βρούμε συμμάχους σε ευρωπαϊκά κόμματα και θα τα καταγγείλουμε. Γιατί αυτά όλα είναι αντισυνταγματικά, κύριε Μαραβελίδη. Και
υπήρχε νόμος και μάλιστα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την παράκαμψαν για το θέμα των τιμημάτων, των funds. Άρα λοιπόν αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι μια εικονική πραγματικότητα σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, αλλά όχι στην Ελλάδα. Ωραία, και ζητήσατε την ψήφο του κόσμου, ζητάτε την ψήφο του κόσμου στις ευρωεκλογές και ΚΑΚΕΛ μαζί. Τι ακριβώς πρεσβεύετε και τι θέλετε να κάνετε στην Ευρώπη? Ωραία, είναι το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών και Αλλιέων, είναι το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος και είναι και το Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Έχουμε συμφωνήσει εδώ και αρκετούς μήνες, γιατί όπως ξέρετε είναι 20.000 το παράβολο, εννοώ για όλο το συνδυασμό. Ενώ κύριε Μαραβελίδη, σε υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης είναι 3.000 ευρώ. Άλλη μία αρνητική πρωτιά της κυβέρνησης. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, θα επαναφέρουμε το θέμα, θα το φέρουμε μάλλον ουσιαστικά το θέμα του κατοχικού δανείου. Αυτό το παίρνω πάνω μου, το λέω χρόνια, το έλεγα και εδώ και στο Κόντρα και στο Άλτερ και προγενέστερα. Είναι μια σύμβαση που ο ίδιος ο Χίτλερ άρχισε να αποπληρώνει, κύριε Μαραβελίδη. Και επομένως έχει απόλυτο δικαίωμα η Ελλάδα να ζητήσει χρήματα τα οποία θα τα μετατρέψουμε με σημερινές τιμές στο χρυσό και τα συναλλαγματικά αποθέματα που μας κατάσχεσαν τότε η Γερμανία. Και αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λέει προς τιμήν του και Γερμανός Ευρωβουλευτής και Γερμανός βουλευτής μέσα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν θα τα διεκδικήσουμε για το κατοχικό δάνειο. Είναι βέβαιο. Επίσης, βλέπουμε κινήσεις στα αντικήθυρα. Ποιον ρώτησε τίποτα Έλληνες αν θέλουν να πάρουν και αυτοί επιδόματα, αν θέλουν να πάρουν και αυτοί οικόπεδα ή σπίτια, άνεργοι Έλληνες να πάνε να πλαισιώσουν αυτή την ενέργεια και να κατοικήσουν αυτό το νησί, τα αντικήθυρα. Δεν έχω τίποτα με τους Πακιστανούς, απολύτως. Αλλά δεν πρέπει πρώτα να ρωτήσεις το δικό σου πληθυσμό εάν κάποιοι άνεργοι άνθρωποι θέλουν να πάνε εκεί με αυτά στις σαβάντες και αυτά τα επιδόματα. Τίποτα λοιπόν από όλα αυτά. Ανταυτού βλέπουμε ένα καμένο τοπίο. Και λέω, καμένο τοπίο, όταν βλέπω το σπίτι του γείτονά μου να καίτε δάκα ή και το δικό μου. Εμείς θα αλλάξουμε πολλά πράγματα αν μας δώσει ο κόσμος τη δυνατότητα, κύριε Μαραβελίδη. Ειλικρινά το λέω και το εννοώ. Και στο θέμα του κατοχικού δανείου και στην καταγγελία των funds που έχουν έρθει με αστεία ποσά και παίρνουν σπίτια συμπολιτών μας. Και βεβαίως να μας πούν αυτή την τροπολογία ή ντροπολογία, την αποκαλώ εγώ, που έκαναν, γιατί δεν πρέπει πλέον να μαθαίνουμε εμείς τα τιμήματα που πολλούνται τα σπίτια των συμπολιτών μας σε κάποια funds που έχουν έρθει με κάποια, δηλαδή με αστεία κεφάλαια. Μάλιστα. Και αυτά θα τα αλλάξουμε. Πιστέψτε με. Υπάρχουν τα θέματα τα οποία είναι ψηλά στην επικαιρότητα, υπάρχουν και άλλα που περνάνε έτσι ξόφαλτσα. Ένα από αυτά είναι τώρα, το λέγαμε στο δελτίο και ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά. Παρακαλώ. Λέγαμε τώρα, ετοιμάζει η Τουρκία νέο πυρηνικό σταθμό στην Ανατολική Θράκη. Ένας από τους λόγους που λέγανε ότι δεν μπορείτε στην Ελλάδα ποτέ να έχετε πυρηνική ενέργεια είναι γιατί είσαστε σεισμογενής χώρα. Ναι. Η Τουρκία δεν είναι σεισμογενής χώρα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή, ακριβώς, βεβαίως και είναι. Και είναι πιο σεισμογενής από τη Ελλάδα και το γνωρίζετε. Ξέρετε τι ρίχτερ έχουν συμβεί στη συγκεκριμένη χώρα. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο ερώτημα έχω να σας θέσω με αυτό που με ρωτάτε. Βεβαίως, σαφέστατα είναι. Αλλά εδώ έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί το ίδιο κλίμα δεν έχουμε, κύριε Μαραβελίδη, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Τουρκία. Εδώ οι φωτιές γιατί δεν σβήνουν ποτέ και σβήνουν μόνο στα σύνορα και στη θάλασσα? Και εκεί σβήνουν, στην Τουρκία και στην Αλβανία και στις άλλες χώρες. Το ίδιο πράγμα λοιπόν συμβαίνει και με το θέμα της ενέργειας. Δυστυχώς, το είπε, θα το συζητήσουμε και αργότερα, το είπαν και Έλληνες επιχειρηματίες και Ευρωπαίοι επιχειρηματίες, ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το κόστος ενέργειας. 600% πάνω. Δεν θα βγει λοιπόν πρώτη δύναμη, και εγώ δεν το περίμενα ποτέ να γίνει αυτό, η Ρωσική Ομοσπονδία να βγαίνει πρώτη δύναμη, που είχε σαν μέγεθος οικονομίας είχε το μέγεθος της Ιταλίας. Και τώρα ποιος την έκανε υπερδύναμη οικονομική, τη Ρωσία? Οι Κυρώσεις. Αυτά φώναζαν οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και θα έρθουμε και στο θέμα με τη Φοντερ Λάιεν να το συζητήσουμε. Ευχαρίστως. Να δούμε τι έγινε. Τώρα θα πάμε στο θέμα με την κυρία Φοντερ Λάιεν. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά σε αυτά που ζητάει η πραγματική αγορά, σε αυτά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί, να έχει πραγματική παραγωγή, εκεί πέρα κοφεύει. Ακριβώς. Και μια κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, ένα Audi 5.600 κυβικών, έτσι, και μας μιλάει για την πράσινη ανάπτυξη. Αν τα ξεχνάμε κι αυτά. Έγινε λοιπόν με περίπου 30 επιχειρηματίες μια ξαφνική συνάντηση στις Βρυξέλλες, την οποία την κάλεσε η ίδια η κυρία Φοντερ Λάιεν. Μπήκε ευνηδιαστικά στην αίθουσα και είπε στους επιχειρηματίες: Κύριοι, έχω 40 λεπτά αυστηρά να μιλήσουμε για τα προβλήματά σας και την ενέργεια. Λοιπόν,
και τους είπε τα 35 λεπτά θα τα... Και τα ξόδεψε κυριολεκτικά να μιλάει για την Ουκρανία. Και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Ένωσης, που είναι και Έλληνας, της υπενθύμισε ότι η σύσκεψη αφορά τα προβλήματα, τα φλέγοντα θέματα των επιχειρήσεων και όχι γεωπολιτικά ζητήματα. Ξέρετε τι του απάντησε η κυρία Φοντερ Λάιεν? Του απάντησε: η ελευθερία έχει κόστος και εσείς καλείστε να το πληρώσετε. Και προς τιμήν του ο πρόεδρος της απάντησε: θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα να το πείτε σε 5.000 εργαζόμενους που έχω, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Mm-hmm. Θυμάστε τι σας έλεγα, κύριε Μαραβελίδη, πριν 1,5 χρόνο? Πυροβολή, η Ευρώπη, σας έλεγα, είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Πυροβολεί τα πόδια της. Ποιοι έρχονται και τα λένε αυτά? Τώρα ποιοι τα επαληθεύουν? Βγήκε ο επικεφαλής σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, ο Ντόμινικ Κάμινγκς, και δήλωσε ότι είμαστε ένα μάτσο κλόουν. Δεν είναι δικές μου οι χαρακτηρισμοί, δεν είναι δικοί μου. Μάλιστα. Ο κύριος Κάμινγκς είπε ότι είμαστε ένα μάτσο κλόουν, αυτοκτονούμε και πυροβολάμε τα πόδια. Αυτά τα είχα πει στο δελτίο σας πριν 1,5 χρόνο. Επικαλούμε το βίντεο. Και τώρα έρχονται στα λόγια μας. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και πίεση συγκεκριμένα και στην οικονομία. Είναι πολλά τα θέματα, δεν θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε όλα σε ένα δελτίο ειδήσεων. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στο στούντιο. Στέλιος Χρυσοστομίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής, και ΚΕΚΑ ΑΚΕΛ μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε.